που σου έφερα και παρέα. Κόκκινο κορίτσι, φαγανό. Τι φοβερή ποδιά είναι αυτή. Φοβερή. Εγώ τι κάνω. Η Ελένη τι κάνει. Ναι. Δεν θέλω μια ίδια. Δεν θες να σου κάνω για το μαγαζί. Αλλά... Για... Δεν θα έχεις ωραία κορίτσια. Εννοείται. Εξωτικά. Μόνο. Ωραία, θα τους κάνω ποδιές λοιπόν. Πω. Ναι. Έφτιαξες τώρα. Μιλάμε ναι, και ναι. Είναι όλες μοναδικές. Μία-μία. Πώς ήμουνα πριν και πώς είμαι τώρα. Πάντα ωραία ήσασταν. Απαπα. Είδες, σε μένα μου μιλάει στον ελληνικό Ιωάννα. Μόνο εσένα σε σέβεται. Τα αγγλικά της είναι άρρωστα, οπότε πρέπει να. Α, γι' αυτό ξέρεις. Είναι σεβασμός λόγω ζάχαρης, ναι, λέγεται. Λόγω ζάχαρης. Ναι. Οπότε έφερε την Ιωάννα να σε γλυκάνει, να σου κάνει κάτι ωραίο γλυκό για το τέλος. Να ισιώσουμε. Ιωάννα μου, γιατί... Αφού πρώτα μας κάνεις ένα θεϊκό μπέργκερ από τόνο. Έτσι. Τόνο κονσέρβα. Ναι, το οποίο είναι τέλειο, διότι έχουμε τόνο ελληνικό σε κονσέρβα, τον οποίο τον έχουμε πάντα στο ντουλάπι μας εννοείται. Γυρνάς από τη δουλειά. Φτιάχνεις γρήγορα ένα μπεργκεράκι. Ειδικά εμείς που κάνουμε διατροφή. Παίρνουμε τον τόνο σε ελαιόλαδο. Θα κάνω μια μικρή παρέμβαση, να ξέρετε ότι επειδή τον μαγειρεύω πάρα πολύ συχνά συνταγές, δύο συσκευασίες για ό,τι κάνετε. Δύο συσκευασίες. Η μία είναι λίγη. Γενικά πρέπει να τον έχουμε στραγγίξει πολύ καλά, γιατί το νερό που βγάζει και το λάδι δεν μας βοηθάει καθόλου στο ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο είναι πολύ στερεό. Οπότε ένα καλό στράγγμα πράγμα παραπάνω. Και θέλουμε να πάρει και αυτήν την υφή του κύμα. Οπότε ναι. Δεν μας νοιάζει να λιώσει, να γίνει. Ίσα-ίσα που λένε. Μπράβο. Το θέλουμε. Το χρειαζόμαστε. Ωραία. Ωραία. Τέλεια. Έλα. Thank you very much. Sorry. Έλα να κάνω κι εγώ καμία δουλειά. Πλύνε κανένα πιάτο, Ιωάννα. Ναι, ναι. Έλα, σου έχω κι άλλο. Αχ, καλά. Να έρχομαι πιο συχνά. Βάζουμε τον τόνο μας, σπάμε ένα βουλάκι μέσα. Και τώρα το αρωματίζουμε. Θα πάρουμε λίγο σχοινόπρασο. Αν δεν έχετε σχοινόπρασο, βάλετε λίγο πράσινο από κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Ή ακόμα καλύτερα θα βάλω το φρέσκο κρεμμύδι μέσα και θα βάλω σχοινόπρασο από πάνω για να είναι ζωντανό. Ωραία. Οπότε, ψιλοκόβουμε. Το κρεμμύδι μας. Μέσα. Λίγο σέλερι. Χρησιμοποιώ εγώ για να δώσω αυτή τη δροσιά που δίνει το σέλερι. Ναι. Το οποίο το κόβω πρώτα σε στικάκια. Και μετά σε ψηλά καρεδάκια. Και μετά σε ψηλό καρεδάκια. Και σε αυτό. Επειδή έχει αυτή την υφή την ωραία με το πολύ νερό. Ναι. Όταν το δαγκώνεις, έχει... Κάνει το κράκ. Μπράβο. Ωραία ιδέα το σέλερι. Ναι. Και ξέρεις τι, το βάζουμε, Ιωάννα, στην τονοσαλάτα δεν το βάζουμε. Mm-hmm. Άρα θα ταιριάζει και στα μπιφτέκια. Ναι, κάνει μια ναι. Ψημένη τονοσαλάτα. Μπράβο, ναι. Πες τώρα να το δώσω. Δεν θέλω να σας κουλάζω. Μπόλικο πιπέρι, εγώ γενικά θέλω να καίει. Το θες το πιπεράτο. Ναι, είναι λίγο το spicy. Ναι. Ένα ανακάθεμα. Και τώρα τι γίνεται. Επειδή όσο κάθεται αυτή και ξεκουράζεται, θα βγάζει κι άλλα νερά πάντα. Mm-hmm. Όπως ο κοιμάς, ο μοσχαρίτσιος και τα λοιπά, για το χοιρινό που κάνουμε. Θα βάλουμε γαλέτα. Να του κόψεις το βήμα. Μπράβο, το τσαμπουκά. Οπότε με ένα κουταλάκι προσθέτουμε και όσο πάρει. Αυτό επειδή είναι κάτι μαγειρεμένο, ξέρεις, πολύ γρήγορα ας πούμε σφίγγει. Αυτό επίσης δεν θέλει. Πολύ μαγείρεμα, θέλει ένα τσακ-τσακ. Ναι, γιατί είναι ήδη ψημένο, οπότε δεν μας νοιάζει. Και δυνατή φωτιά, οπότε μάλιστα θα το βάλω εγώ να καίγεται εδώ το τηγάνι μου. Ένα αντικολλητικό τηγάνι για να μην μπεδεύεστε. Φυσικά μπορούμε να μπλουτίσουμε το μείγμα με ό,τι γουστάρουμε από άνηθο, μουστάρδα, ό,τι θέλουμε, ό,τι έχουμε στο ψυγείο. Δεν βάζεις και λίγο μαϊντανό μέσα. Αμέ. Για βάλει και λίγο μαϊντανό. Κακό δεν του κάνει. Ίσα-ίσα. Έβαλα την ποδιά και όλο εσύ μαγειρεύεις. Θα έρθει και η σειρά σου. Είναι ποδιά των γλυκών, Ιωάννα μου αυτή. Α, θα έρθει και η σειρά σου.
Μαϊντάνο. Με το μάτι βλέπουμε λοιπόν όσο πιο πολύ γυαλίζει αυτό που ανακατεύουμε το περιεχόμενο, ας πούμε, στο μπολάκι μέσα. Όσο πιο πολύ γυαλίζει, πάει ότι θέλει λίγο ακόμα, γιατί έχει πολλά υγρά. Ναι. Άρα το ελέγχουμε ξέρεις πιο πολύ με το μάτι, ας πούμε. Ισανά. Εδώ. Να σου πω, γιατί έχουμε δύο διαφορετικά ψωμάκια. Επιλογή. Μπορούμε δηλαδή να το κάνουμε σε μπέργκερ. Α, το κάνεις έτσι, το κάνεις και γιουβέτσι. Να το κάνουμε... Ωραία. Τότε, πριν βάλουμε τον τόνο, να βάλω τα ψωμάκια να ζωντανέψουν αμέ, λίγο. Αμέ, για δώστους. Τώρα θα κάνουμε θα πλάσουμε τα μπιφτεκάκια μας, ναι, σαν να πλάθουμε ένα κανονικό μπιφτέκι. Όσο είναι το μπιφτέκι... Ωραία. Θες να πάρεις μέτρα. Για να δω. Ναι, έτοιμος. Και μέχρι να το πλάσεις, τα ψωμάκια μας είναι έτοιμα, ζεστά. Θέλει λίγο προσοχή μόνο, πάλι λόγω υγρασίας, στο τηγάνι για να μην μας διαλυθεί. Θέλει πάρα πολύ δυνατή φωτιά. Μπράβο, δυνατή φωτιά, να γίνει απ' έξω η κρούστα. Ναι, και με τη σπάτουλα την ασημένια που έχω εδώ στο δεύτερο σιρτάρι μου. Δεν έχει χρυσή, Ελένη. Προς το παρόν έχουμε ασημένια. Αν πάμε και επόμενη σεζόν θα την έχω χρυσή του χρόνου. Εντάξει. Είναι χρυσή λοιπόν, σπάτουλα, εκεί θα λένε. Κοιτάξτε τώρα να ζωντανεύουν τα ψωμάκια. Ένα πέρασμα. Απαπα, σαλεύουν. Έτοιμα να σου μιλήσουνε. Έλα, Στέφανε. Να βάλω λίγο λαδάκι τώρα, ε. Αμέ, εννοείται. Ωραία. Βάζουμε λίγο λάδι. Και έλα. Και κοίτα τώρα τι κάνουμε. Συμπάμε το μπιστεκάκι. Ίσως με βοήθεια του χεριού. Μπράβο. Όχι, τα έκανες τόσο τέλεια, δεν χρειάζεται καν. Αφού τα κάνω κι εγώ η ανειδίκευτη. Είστε ωραία. Τώρα στην τούμπα να σε κάνω ανειδίκευτη. Την τούμπα, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Εκείνη το ζόρι. Τώρα πέφτουν τα στοιχήματα, να ξέρεις. Και πόσο να πω, 2 λεπτά από την κάθε πλευρά. Όχι, ούτε. Ούτε. Ίσως τώρα να τη χαμηλώσεις λίγο, για να μην αρχίσει και... Και το πιο ωραίο εδώ είναι που βγαίνουν κάτι κρεμμυδάκια, τα οποία... Ξεροψύνονται. Ξεροψεντάξει, είναι όλα τα λεφτά. Να, που μου έλεγε. Οπ, οπ. Τακ. Ένα στα ένα, στο ένα. Και διόλου υποβοηθούμενοι. Ταρά. Α, αυτό είναι. Ναι. Μας έβγαλε ψεύτη. Αυτό είναι. Ένα λεπτό. Ούτε ένα λεπτό. Φτάνει να καίει καλά το τηγάνι για να κάνει την κρουστή. Να ζεματάει όμως το τηγάνι. Αν το κάψετε καλά καπνίσει, για να ζεστάνετε τα ψωμάκια, να έχει καπνίσει αυτό. Είναι ήδη έτοιμο. Και εμείς για να το φάμε. Για τη συνταγή μπέργκερ με μπιφτέκι τόνου θα χρειαστείτε 2 κονσέρβες τόνο σε ελαιόλαδο, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, 1 αυγό, 20 γραμμάρια σέλερι, 200 γραμμάρια φρύγανια τριμμένη, 1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, 2 φέτες ψωμί για μπέργκερ ή ψωμί του τόστ, 50 γραμμάρια μαγιονέζα, 2 φύλλα άισμπεργκ, 1 ντομάτα, 1 μικρό κρεμμύδι, 1 μικρό αγγούρι, 1 κουταλιά της σούπας σχοινόπρασο ψιλοκομμένο και πιπέρι. Να κάνουμε ένα, ναι, ένα με και τέτοιο ένα, και ένα με τέτοιο. Απλά πράγματα, μαγιονεζούλα και στα δύο. Γενικά εγώ στα μπέργκερ, σάντουιτς και τα λοιπά δεν τη λυπάμαι τη σάλτσα. Το βλέπω. Φαίνεται. Θέλω, ναι, ξέρεις, θέλω να είναι... γενναιόδωρο αγόρι είσαι. Θέλω να είναι λίγο juicy. Large. Έτσι. Τώρα με τον τόνο, ναι, τα θέλει. Βάζω μπιφτέκι. Yes. Κόβουμε από μία ωραία φετούλα ντομάτα. Κάτι που σνομπάρουμε στην ντομάτα είναι να βγάλουμε αυτό το κοτσανάκι, οι περισσότεροι, αλλά είναι πραγματικά το μεγαλύτερο ξενέρωμα, το φας το κοτσανάκι και το δαγκόνις και δεν μας έχετε. Ντοματούλα, κρεμμυδάκι. Ό,τι ένα κανονικό μπέργκερ. Ναι. Και βέβαια άισμπεργκ, Άισμπεργκ, το οποίο εγώ το προτιμώ πάντα κομμένο τρίχα. Τρίχα. Ναι, δηλαδή δεν μου αρέσει έτσι ολόκληρο φύλλο. Το κόβω λοιπόν έτσι το άισμπεργκ. Μ' αρέσει πιο πολύ στην υφή και δίνει και πιο πολύ όγκο. Ναι. Εγώ ξέρεις τι με εκνευρίζει. Εσένα σε εκνευρίζει αυτό, εμένα με εκνευρίζει η ντομάτα, εμένα με εκνευρίζει να μην έχει αλάτι όλο αυτό το συνοδευτικό. Θα βάλουμε, θα βάλουμε. Εκεί πέρα δεν κατάλαβες, με χαλάει. Δεν μπορώ. Να το.
Επίσης, αγκουράκι. Α, και αγκουράκι. Ναι, πάει πάρα πολύ με τον ντόνα. Mm-hmm. Και πώς θα το δαγκώσουμε αυτό, ρε αγάπη μου. Ποιο είναι το μότο μας, ρε Ελένη, η αλητεία. Γίνε χάλια για να περάσει. Θα βάλουμε την Ιωάννα να το δοκιμάσει. Αυτό, και ναι. Πες και λίγο γέλιο. Και χύμα κομμένο σχοινόπρασο, γιατί πάντα αυτή η γλύκα του ομού κρεμμυδοειδούς, πάντα είναι ωραία. Εδώ και εδώ. Καπακώνουμε με το κάτω, όχι το πάνω, εντάξει. Νομίζω ότι έκανα λάθος. Και στο μπέργκερ πάντα ο νόμος είναι ότι... Κάνα καλαμάκι, κάνα... Πατάμε, ναι, μπορούμε να βάλουμε ένα στικάκι πάνω. Πατάμε λίγο, να πάμε όλα παντού, να γίνει χαμός. Και τρώμε, καταναλώνουμε, λέει, το μπέργκερ. Αν διαβάσεις θα το δεις ότι ισχύει. Πιάνεις το μπέργκερ, λέει, με το ψωμάκι το πάνω, κάτω και τα χέρια... Ανάποδα. Να... Μπράβο. Α, εσύ κάνε το ανάποδο, το ανάσκελο. Το έτσι. Α, την τεχνική. Δούμε. Ναι, την τεχνική. Να σε... Έτσι, το πιάνεις έτσι. Κλείνεις με τα δύο δάχτυλα εδώ. Α, για να μην πέφτουν τα υλικά. Και ορμάς. Για όρμα. Να ορμήξω, λέτε. Ε. Ναι. Μαδάει. Ωραίο. Γίναμε καινούργιοι. Εμένα θα μου φύγει το κραγιόν, δεν μπορώ, δεν με αφήνει η Αφροδίτη. Θεϊκό. Έτσι φρεσκάδα λίγο, ε. Τραγανό και τέτοια. Ωραίο. Όνειρο. Έχω μέχρι εδώ μαγιονέζες. Εγώ μέχρι πού. Τα μουσιά. Θέλεις λούσιμο. Το μους είναι πρόβλημα. Αν αυτό το πουλούσαν σε ένα μαγαζί, δεν θα έπαιρνα ποτέ κανονικό μπέργκερ, πίστεψέ με. Είναι κάτι διαφορετικό, ναι. Και είναι βασικά εύκολο γιατί γίνεται με ένα προϊόν που είναι κονσέρβα έτοιμο. Και πραγματικά του πάνε όλα αυτά τα πολλά λαχανικά που έχεις βάλει από πάνω. Ουσιαστικά κάνεις μια τονοσαλάτα μέσα σε δύο ψωμάρες. Και το ωραίο είναι ότι έχει ένταση, έχει γεύση. Δηλαδή είναι δυνατός ο τόνος. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο μαζί με τα μυρωδικά που έβαλες. Και όπως είδατε, γίνεται σε ένα λεπτό. Διατηρείται στο ψυγείο, το φας και αύριο, επειδή είναι μαγειρεμένο προϊόν. Α, τέλεια. Ένα. Ναι. Και δύο, επίσης γίνεται και στο φούρνο το ίδιο. Εύκολα το πετάς και το βγάζεις μια λαδόκολα και είναι. Δηλαδή, χωρίς να κάνεις τη μανούρα με τα τηγάνια και τα ντουμάνια. Ω, εντάξει, ούτε καν ντουμάνια δεν είναι. Όλο καλύτερο το κάνει, έτσι. Ναι. Το βελτιώνει. Θεός, Θεός. Λοιπόν, αξίζει ένα γλυκό πνιώνα τώρα μετά από όλα αυτά.